Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ τους προηγούμενους ομιλητές, καθώς και όλους που μας παρακολουθούν, είτε εδώ είτε από το διαδίκτυο. Όπως έχω ξαναπεί, η διαλέξη περιλαμβάνει ομιλητές που είναι προσκεκλημένοι και από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Ινστιτούτο Κοινικής Βιολογίας, Ιστορικών Ερευνών και Θεωρητικής και Φυσικής Χημίας. Και έχουμε πολύπλευρη και διεπιστημονική θεματολογία. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να καλωσορίσω και να παρουσιάσω τον καθηγητή του Εργαστηρίου Οργανικής Χημίας, του Τμήματος Χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Θωμά Μαυρομούστακο. Και θα ήθελα να πω μερικά λόγια για το πλούσιο βιογραφικό του. Ο κύριος Θωμάς Μαυρομούστακος ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Χημίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1985. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο του Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου διεκπαιρέωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημίας του Τμήματος Φαρμακευτικής. Συνέχισε ένα ακόμη χρόνο μεταπτυχιακές σπουδές υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μακρυγιάννη και επέστρεψε στην Αθήνα το 1991. Υπηρέτησε ως Διευθυντής Ερευνών στο Εργαστήριο Μοριακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για 16 έτη. Το 2007 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Οργανικής Χημίας και το 2012 προήλθε σε τακτικό καθηγητή. Υπηρέτησε επίσης για αρκετά χρόνια ως πρόεδρος σε ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο με προσανατολισμό την ανάπτυξη νέων φυσικών προϊόντων και υπηρέτησε ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργανικής Χημίας από το 2020 έως το 2023, ενώ τώρα υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Τμήματος Χημίας. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Ελληνικών Επιστημών για την καλύτερη έρευνα το 1998 και το 2022 σχετικά με την υπέρταση. Έχει λάβει υποτροφίες από τη Βασιλική Εταιρεία, το Fulbright και το Ινστιτούτο Ομοσπονδιακών Υποτροφιών στην Ελλάδα, για να ασκήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία. Έχει χρηματοδοτηθεί από πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για την άσκηση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και έχει επίσης χρηματοδοτηθεί για να χρησιμοποιεί τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις Trieste Elettra, BMRZ στη Φραγκφούρτη, περιθαλασσίμετρα ακτίνων Χ στο Γκράτς της Αυστρίας και στο κέντρο NMR της Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ορθολογικό σχεδιασμό φαρμάκων, κατανόηση των ομονιακών χαρακτηριστικών που είναι υπεύθυνα για τη δραστηριότητα του φαρμάκου μέσω των σχέσεων μοριακής δέσμευσης, μοριακής δυναμικής και ποσοτικών σχέσεων δομής δράσης, θέματα χορήγησης φαρμάκων και αλληλεπιδράσης φαρμάκου και μεμβράνης. Διδάσκει εδώ και αρκετά χρόνια μαθήματα οργανικής χημίας και το προαιρετικό μάθημα του ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων, παρέχοντας στους μαθητές τις αρχές που διέπουν την παραγωγή ενός φαρμάκου. Έχει συνεργαστεί με την εταιρεία Synergix, γράφοντας ένα μέρος του Molecular Conceptor, που είναι πλέον εμπορικό προϊόν. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 70 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 60 προπτυχιακούς. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 315 άρθρα και κεφάλαια, με H-Index 38. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε ελληνικά, σε εθνικά, ελληνικά, επιστημονικά και δημόσια περιοδικά. Έχει λάβει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ως κύριος ερευνητής και ως συμμετέχων. Έχει κάνει πολλές προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, καθώς και ομιλίες θεολογίας, καθώς έχει αποκτήσει και διδακτορικό πτυχίο θεολογίας. Υπηρέτησε σε πολλές ευρωπαϊκές και εθνικές επιτροπές αξιολόγησης προτάσεων και ως αξιολογητή σε περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης. Υπηρέτησε σε περισσότερες από 90 επιτροπές για την απόκτηση διδακτορικών και διπλωμάτων μάστερ. Έχει συνεγράψει 3 πανεπιστημιακά βιβλία και έχει επιμεληθεί τη μετάφραση άλλων 2 και έχει συμμετάσχει στη μετάφραση ακόμα 2 πανεπιστημιακών βιβλίων. Επιμελήθηκε η ομάδα για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων χημίας για το Λύκειο. Οπότε, σήμερα θα μας μιλήσει για το φάρμακο ο ευεργέτης της ανθρώπινης υγείας. Κύριε Μαυρομούστακε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστίδη. Πάρα πολλά είπες. Δεν χρειαζόντουσα. Πιστεύω ήταν μια εικόνα του. Θα προσπαθήσω να πω λίγα πράγματα προσθετικά από όσα ακούσα
μέχρι τώρα σε όλες τις ομιλίες, οπότε πολλές διαφάνειες τις έχω ως προσθετικές. Αυτά που έχουν υποθεί θα τα περάσω πολύ γρήγορα. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να σας δώσω κάποιες σκέψεις για το φάρμακο. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που άκουσα και την ομιλία για τα φάρμακα του εγκεφάλου και επομένως θα προσθέσω κάποιες έτσι διαφάνειες για να σας βάλω σε σκέψεις και πάνω στον τομέα της ψυχιατρικής και θα σας πω και λίγα χημικά όσα προλάβω. Αριστείτε άμα ο χρόνος μου λείψει, γιατί έχω ετοιμάσει πολύ υλικό, οπότε όσον προλάβω. Θα αρχίσω με μια ρίση στη Σοφία Σειρά, στο κεφάλαιο 34, εδάφιο 14, όπου λέει ότι υγεία και ευεξία βέρχιον παντός χρυσίου και σώμα έβραστον εις ή ολβός αμέτρητος, ότι η ψυχική και σωματική υγεία και το σώμα το έβραστο δηλαδή είναι ανώτερη από το χρυσάφι, βέρχιον παντός χρυσίου και των ολβών των αμέτρητων, των αμέτρητων πλούτων. Έτσι καθορίζω γιατί το θέμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι το πάνω, δεν προχωρεί. Ναι, αυτό είναι. Μήπως το κάτω. Α, το κάτω είναι το πάνω. Α, το κάτω, εντάξει. Θα αρχίσω με ένα τραγούδι με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Μακαρίτη του Λαβρέντη Μακερίτσα, έτσι για να σας εισαγάγω πάλι σε μερικές σκέψεις. Λέει λοιπόν ότι τα φάρμακα στο σιρτάρι, μικρά του γάλακτος στη ρία, ζωή που έκανε σκουβάρι και τη μοιράστηκε στα τρία. Φάρμακα για να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησα στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρσι με μια σημαία δίχως χρώμα. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξένων αμαρτίες και φάρμακα για συναντήσεις. Και ακόμα φάρμακα για χάδια που σου ξυλιάσανε τα χέρια και οδηγίες σε ένα χάρτη πως φτάνει κάποιος στο σταστέλιο. Φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα και όσα μετάνιωσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια θα ζουν μονάχοι. Φάρμακα για τις αϊπνίες, φάρμακα για τις αναμνήσεις, για κάποιον ξένο αμαρτίες και φάρμακα για συναντήσεις. Τα φάρμακα σου στις ντουλάπες και στα μπαούλα και στα σκρίνια, το έχει στο σπίτι φαρμακείο, σταμάτα αυτή την κρίνια. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτείτε ότι φάρμακα, ναι, τα χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητα για τη ζωή μας, για τα όνειρά μας, για να υλοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, για να βρούμε την υγεία μας. Αλλά πάντα χρειάζεται το φάρμακο, από πότε χρειάζεται και πότε δεν χρειάζεται. Και μήπως δεν πρέπει να κάνουμε το σπίτι μας φαρμακείο, γιατί από φαρμακείο μπορεί να γίνει και φαρμάκι. Αυτές όλες οι σκέψεις μπορεί να λάβει κάποιος με αυτόν τον. Και μετά από αυτά τα προκαταρκτικά, να σας πω λίγο για το φάρμακο. Και είναι η ετυμολογία του, τι σημαίνει φάρμακο. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Μια είναι από το φέρο και μάσο, μάζα, το ξέρουμε όλοι. Μάσο σημαίνει ζυμώνω, εργάζομαι με το χέρι, τα πρώτα φάρμακα. Αυτό γινότανε. Μπορεί να προέρχεται από το φέρο και το ακός, που σημαίνει θεραπεία. Μπορεί από την Αιγυπτιακή ρίζα, το φαρ, που σημαίνει κάτι το μαγικό. Τι είναι λοιπόν αυτό το φάρμακο? Είναι ο μηχανικός, αν θέλετε, του βιοχημικού μας συστήματος. Βιοχημικό σημαίνει χημεία μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα, όπως είναι ο άνθρωπος. Εκεί γίνονται πάρα πολλές αντιδράσεις
κυριότερες είναι οργανικές φυσικά αντιδράσεις και το φάρμακο έρχεται να επιδιορθώσει κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι δεν βαίνουν σωστά ή δεν ακολουθούν ορθή οδό. Και όπως όταν ένα αυτοκίνητο πάθει μια βλάβη, το φάρμακο και ο μηχανικός έρχεται να την επιδιορθώσει, το φάρμακο λοιπόν έρχεται να βάλει σε τάξη, σε σειρά αυτόν τον βιοχημικό μηχανισμό. Θα δούμε όμως ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένα φάρμακο, αυτό που λέμε παρενέργειες, όταν διορθώνει ένα μηχανισμό. Το φάρμακο είναι μια χημική ουσία και η οποία μπορεί να είναι υδρόφιλη, δηλαδή να αγαπάει να διαλύεται στο νερό, αυτή είναι η δομή του νερού που σας δείχνω εδώ πέρα. Δεν δουλεύει τώρα. Ή μπορεί να είναι λιπόφιλη, να διαλύεται στο λάδι, για παράδειγμα, όπως σας έχω εδώ, ή να είναι, όπως στους πόλους της παταρίας, να έχει θετικό και αρνητικό φορτίο. Μπορεί να είναι μια οργανική ένωση, όπως λέμε, δηλαδή να περιέχει άτομα άνθρακα και η κάθε οργανική ένωση έχει ένα πρόσωπο, μια ταυτότητα. Και αυτή η ταυτότητα είναι που το καθορίζει και την δράση του, την βιοδραστική. Και υπάρχει μια σχέση δομής ταυτότητας προσώπου με την δράση. Είναι αυτό που ονομάζουμε σχέσεις δομής δράσης. Πάνω αριστερά σας δείχνω την Γκλιταξόλη, που η ερευνητική ομάδα του συμπατριώτη μου, του κυρίου Νικολάου, έχει συνθέσει και πενικυλίνη δεξιά. Αυτές είναι οργανικές, καθαρά ενώσεις, ενώσεις που περιέχουν σκελετούς δομές με άτομα άνθρακα. Δεν είναι όμως τα φάρμακα μόνο οργανικές ενώσεις. Υπάρχουν τα μεταλλοθεραπευτικά, για παράδειγμα, όπως η σισπλατίνη, που είναι ένα αντικαρκυνικό μόριο, που περιέχει αμινομάδες, χλώρια, όπως λέμε, και το μέταλλο λευκόχρυσο, καθαρά ανόργανα στοιχεία. Υπάρχουν και οι ενώσεις οι οποίες είναι υβριδικές. Συμπλέκουν δηλαδή μέταλλο και οργανικά τμήματα, όπως είναι η καρβοπλατίνη. Ανόργανες καθαράς ενώσεις όπως το τριοξίδιο του αρσενικού που χρησιμοποιείται για την οξία προμηλοϊκή λευκαιμία και στοιχεία ραδιενεργά όπως το ραδιόνιο 223, το οποίο εκπέμπει αλφα σωματίδια και πάλι χρήσιμο για τις μεταστάσεις του καρκίνου. Υπάρχουν δε και τα λεγόμενα ράδιο φαρμακευτικά, τα οποία περιέχουν ένα τμήμα του μορίου που έχουν κάποιο ισότοπο, ραδιοϊσότοπο. Αυτό στοχεύει στο συγκεκριμένο στόχο του οργάνου που θα δράσει και το υπόλοιπο τμήμα, όπως είναι αυτό το τότατάτε, το υπόλοιπο τμήμα, αφού είδαμε με το ραδιενεργόν ότι βρήκε το στόχο, το υπόλοιπο τμήμα θα λειτουργήσει και θα θεραπεύσει. Θα μπω τώρα να εξηγήσω και κάποια άλλη έννοια, το οποίο έχει σχέση με τα ψυχοφάρμακα. Έχουμε πει τι είναι το φάρμακο, χρησιμοποίησαμε, δεν ακούσετε λέει τη λέξη. Ακούσετε τη λέξη ψυχοφάρματα, ψυχότροπα, ψυχοδελικά, όλα περιέχουν τη λέξη ψυχή, και η οποία ψυχή σημαίνει αέρας, πνεύμα. Και θα πούμε λίγα λόγια έτσι να την ντύσω και με σκέψεις φιλοσοφικές, θεολογικές κλπ. Οπότε να σας βάλω σε κάποιες έτσι κρίσεις και σκέψεις για το θέμα. Να πήρα μια διαταραχή του μετατραυματικού στρες που δημιουργούνται
από έναν ισχυρό τραυματικό σοκ. Αυτό το τραυματικό στρες μάλιστα μπορεί να είναι ατομικό. Κάποιος έχει υποστεί, ας πούμε, κάποιο βιασμό και του δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικών εκείς βλέπετε ότι είναι 7-8%, στον υπόλοιπο κόσμο λιγότερο. Μπορεί να είναι όμως και πολιτισμικό. Δηλαδή έγινε για εμάς τους Κύπρους μια εισβολή το 1974. Για παράδειγμα, ακόμα έχω το πρόβλημα, πολλές νύχτες βλέπω τους Τούρκους στα αεροπλάνα κλπ. Μου δημιουργούν έτσι προβλήματα. Και η θεραπεία, όπως έχει υποθεί και στη συζήτηση, μπορεί να είναι ψυχοθεραπεία, αλλά μπορεί να είναι φαρμακευτική, για παράδειγμα, να δίνονται τα αντίκα, τα θρηπτικά που έχετε ακούσει τώρα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Και εδώ, πραγματικά, ερχόμαστε λίγο να διερωτηθούμε, να άραγε, τι είναι η ψυχή και πώς το βλέπει η επιστήμη. Γιατί εισήγαγε καταρχήν αυτόν τον όρο. Χρειαζότανε ή μήπως, όπως είπε και η κυρία Δάλα, θα μπορούσαμε να τα πούμε φάρμακα του εγκεφάλου και να αποφύγουμε αυτόν τον όρο. Είπαμε, σας δημιουργώ κρίση και σκέψη. Να σας πω λίγα πράγματα έτσι για την ψυχή. Ο Αριστοτέλης πίστευε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει τη θρεπτική και αισθητική ψυχή που έχουν όλα τα ζώα και τη λογική ψυχή που έχει ο άνθρωπος. Άρα, ο άνθρωπος διαφοροποιείται από τα ζώα, έχει κάτι παραπέρα. Και μιλούσε για το νου που είναι το αθάνατο τμήμα του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Πλάτωνας, που οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν πάρει πάρα πολλά από τον Πλάτωνα και θα πω λίγα πράγματα, μιλούν για σώμα και ψυχή. Άλλοι πατέρες εισαγάγουν το σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δηλαδή, θεωρούν τη ψυχή, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, το θρεπτική και αισθητική ψυχή που υπάρχουν στα ζώα, και μόνο ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Σε κάθε περίπτωση, είτε ο άνθρωπος το θεωρήσουμε ψυχοσωματικό ή ψυχοσωματοπνευματικό νόν, φέρει κάποιο στίγμα ή την ψυχή ή το πνεύμα το οποίο διαφοροποιείται από τα ζώα και το οποίο είναι θεϊκό τμήμα ή αν δεν είναι θεϊκό τμήμα, εν πάση περιπτώσει διαφοροποιείται από το ζωικό. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι η ψυχή είναι ασώματος, αυτοκίνητος, ακίνητος, πηγή της ζωής, αιτία των αρετών, συγγενής προς το Θείο. Διακρίνεται δε σε τρία μέρη, το λογιστικό, θυμικό και επιθυμητικό. Αυτό το τριμερές της ψυχής θα το πάρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα το υιοθετήσουν. Και μάλιστα θα πούνε ότι αν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών μερών, τότε ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Το επιθυμητικό αναφέρεται στις εμπαθείς πράξεις, παραδείγματος χάρη να τρώω και πίνω ακράδιτα. Το θυμικό πάλι αναφέρεται στις εμπαθείς μνήμες, φιλιδονία, καινοδοξία κλπ. Και όλα αυτά ελέγχονται από το λογιστικό, και αυτό είναι που μιλάμε για το νου των ηγημόνων της ψυχής. Άρα υπάρχει εκεί μια συμβίωση των τριών του τριμερός της ψυχής και οποίο λογιστικό είναι αυτό που ελέγχει την όλη κατάσταση. Και να πούμε ότι κατά τους πατέρες η καρδία είναι το όργανο του σώματος που αποτελεί έδρα της όλης πνευματικής προσωπικότητας του ανθρώπου, τονίζω το πνευματικής γιατί αυτό είναι το ανθρώπινο, και ο εγκέφαλος είναι η έδρα του λογικού της ψυχής. Στην ιατρική ο εγκέφαλος είναι η έδρα των οργανικών αιτιών με ψυχικά αίτια. Και θα πρέπει να τονίσω ότι οι επιστήμες, όπως είναι και οι ιατροί εκεί, παρόλο που εισάγει αυτή την έννοια το ψυχή, δεν αναφέρεται σε κάτι άειλο, σε κάτι πνευματικό, σε κάτι που λέμε στην ορθόδοξη πίστη μας, θεώνει τον άνθρωπο, δηλαδή τον οδηγεί προς τη θέωση, να ζει στη βασιλεία μαζί με τον Θεό.
τέτοιες έννοιες είναι μακριά από την επιστήμη. Πλην όμως, απλώς θα πω ότι σίγουρα η φιλοσοφία και η θρησκεία έχει εμποτίσει και την επιστήμη. Αν αρχίσουμε από τον Ιπποκράτη, ο Ιπποκράτης όταν έδωσε αυτή την θεώρηση και την αντιμετώπιση των ασθένειων, ο Ιπποκράτης έχει πάρει τις σοκρατικές φιλοσοφίες, οι οποίες μιλούσαν ότι το σύμπαν συναρτάται και δομείται αρμονικά, επειδή υπάρχουν τέσσερα στοιχεία, ο αέρας, το νερό, η φωτιά και η γη. Σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία αντιστοίχησε ο Σοκράτης τέσσερις χυμούς, τον αέρα, το φλέγμα, την κίτρινη χολή και τη μαύρη χολή. Και αυτή η χυμή μάλιστα έχουν σχέση και με τις εποχές του έτους, τις ιδιότητες και τις ηλικίες. Εάν κάτι από τα τέσσερα δεν βρίσκεται σε ισορροπία, για παράδειγμα αν η μαύρη ή η μέλαν χολή, όπως την ονομάζουμε, βρίσκεται σε περίσσια έναντι του αίματος, του φλέγματος και της κίτρινης χολής, τότε ο άνθρωπος υφίσταται μελαγχολία, η οποία είναι μια ψυχική ασθένεια. Και αυτή η μελαγχολία λοιπόν κατά τον Ιπποκράτη, ο Ιπποκράτης έτσι κι αλλιώς τη ψυχή τη θεωρούσε ότι είναι νερό και φωτιά, δεν έχει σχέση να κάνει με τη ψυχή. Δηλαδή δεν έμπαινε σε αυτήν την κατάσταση κάτι άειλο. Και ο Πλάτωνας έλεγε ότι τα φάρμακα είναι άχρηστα για τη θεραπεία της ψυχής. Ο Γαλινός όμως είναι ο πρώτος που εισαγάγει τον όρο ψυχική νόσο, και είπαμε και με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, και μετά αρχίζει η έννοια μιας ουσίας άειλης που επεμβαίνει μέσα στον άνθρωπο. Και απλώς να τελειώσω με αυτές τις σκέψεις, το 1808 είναι που μπαίνει, εισαγάγεται ο όρος ψυχιατρική. Όσον αφορά και με αυτή τη συζήτηση που αναφέραμε, αν τα ψυχοφάρμακα και φυσικά είναι ωφέλιμα και μπορεί έναν οργανικό, ένα ψυχικό, μια ψυχική κατάσταση να επιφέρει πρόβλημα, και το οποίο πρόβλημα το βλέπουμε οργανικά. Θυμούμαι όταν πριν 10 χρόνια για παράδειγμα είχα κάποιες ψωριατικές πλάκες και πήρα κάποια αναγωγή, κάποια ριτίνη την οποία παίρναμε από το σικόμορο, έκανα ίδιος την ερευνητική μου δραστηριότητα και η οποία το είχα ξεπεράσει, και τώρα είναι πάνω από 10 χρόνια δεν το έχω ξαναδεί. Άρα υπάρχει μια σχέση, αυτό που λέμε ψυχή και σώματος, απλά δεν μπορούμε να μελετήσουμε επιστημονικά αυτόν το οποίο κατανοούμε ψυχικά. Και φυσικά υπάρχει η ψυχοθεραπεία, αλλά υπάρχουν και τα φάρμακα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν τις ευεργετικές αλληλεπιδράσεις. Τώρα τελευταία μπήκε και διαβάζω πάρα πολλά άρθρα της ολιστικής προσέγγισης, ότι δεν είναι μόνο χημία ο άνθρωπος, υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί. Δεν είναι απλά εγκεφαλικός ιστός, δηλαδή γεμάτος χημικά. Ο άνθρωπος, είπαμε, για την ψυχή του, ελπίδες, φόβους, όνειρα, επιθυμίες, είναι μοναδικός. Και η επανόρθωση λοιπόν πρέπει να έχει σχέση και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα να δείτε πώς το σώμα και η ψυχή αλληλοσυνδέονται. Έχουμε έναν 66χρονο άνδρα που κάνει ακτινοβολίες για να ανακουφιστεί από τη δυσκολία κατάβωσης, την οποία προκαλεί ένας τυπικός προχωρημένος καρκίνος στη συμβολή σοφάγου και στομάχου. Παραπονιέται ότι λόγω της αυξημένης ναυτίας και πόνου στο πάνω μέρος της κοιλίας δεν μπορεί να κοιμηθεί. Περιγράφει τα συμπτώματα του και τα κρίζει. Προτού αρρωστήσει, είχε θαυμάσια όρεξη και πάντα ανυπομονούσε
να καθίσει στο τραπέζι με τη γυναίκα του. Τον καταθλίβει τρομερά η δυσανεξία του στο φαγητό, παρότι η ικανότητα κατάπωσης έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά τις ακτινοβολίες. Η σύζυγός του είναι επίσης αναστατωμένη, βλέποντάς τον να μην εκτιμά αναλόγως τη μαγειρική της, την οποία πάντοτε απολάμβανε στο παρελθόν. Βλέπετε ότι αυτό το πρόβλημα άγγιξε τις ψυχές της αρμονίας του Ζεύγους. Η αρμονία έγκυτο στο ότι η γυναίκα έκανε τόσο καλά φαγητά και περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Όταν πια αυτά τα φαγητά δεν γίνονταν αποδεκτά από το σωματικά στένι, αρχίζουν τα προβλήματα. Πριν ένα χρόνο απόκτησα και συνεχίζω να έχω μια σοβαρή μια ασθένεια και πραγματικά θέλω να πω αυτή την εμπειρία πώς αντιμετωπίζεις την ασθένεια. Είναι μόνο τα φάρμακα, άραγε που θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου? Πιστεύω όχι. Πιστεύω όχι και σίγουρα όταν ασθενείς το παράπονο δεν είναι η λύση. Η λύση είναι μια φαρμακευτική αγωγή με μια αγωγή ψυχοπνευματική. Να αποδεχτείς την ασθένειά σου, να πεις ότι το έχω και θα το παλέψω να το ξεπεράσω. Γι' αυτό μια ρίση εδώ του Αγίου Νικολάου, Σέρβος ήταν αυτός, μου άρεσε και την καταγράφω, λέει: «Μην παραπονιέσαι που ο Θεός επέτρεψε να αρρωστήσεις. Θυμίσαι ότι ο Θεός και πιο βαριές αρρώσεις επέτρεψε να έρθουν σε ανθρώπους πιο άγιους από σένα. Φαντάσου τον μοχλό του σιδήρου να παραμένει χρόνια στον πάτο του σιδηρουργείου». Τελικά αυτό άρχισε να παρακαλεί τον σιδηρουργό ώστε να φτιάξει και από αυτό κάτι. Ο σιδηρουργός βέρτα παίρνει το σίδερο. Το πετά στη φωτιά και ύστερα καυτό το βάζει κάτω από το σφυρί. Πρέπει τότε το σίδερο να παραπονιέται και η αρρώστια σου είναι για να χαίρεσαι και όχι για να θλίβεσαι. Αφού εσύ παρακαλούσες τον Θεό να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και ο Θεός σε πήρε στην εργασία και άρχισε να σε γανώνει και να σε σφυδρατεί. Ο Θεός σε πήρε στην εργασία, άρρωστη. Χαίρε σκουριασμένο σίδερο από τον πάτο του Κυρίου. Να πω ότι και ο Χριστός, σύμφωνα με τον Άγιον Κύριλο Ιεροσαλήμων, ποικίλος λέει εστίν ιατρός. Ποτέ μεν πρώτον ψυχήν θεραπεύων ή τα σώμα, ποτέ δεν αντιστρόφω. Ποτέ ο Χριστός δηλαδή δεν εθεράπευε το σώμα και την ψυχή. Πάντα πρώτα την ψυχή και μετά το σώμα. Και μετά από αυτά να πούμε και λίγο να δούμε και τη χημεία. Υπάρχει ένας περιοδικός πίνακας με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν διάφορα χρώματα και κάθε στοιχείο έχει σχέση με την ιατρική, γι' αυτό ονομάζεται και ιατρικός περιοδικός πίνακας και έχει κάποιες δράσεις. Δεν θα μπω λόγω χρόνου να εξετάσουμε το κάθε στοιχείο, αλλά κάποια στοιχεία είναι απαραίτητα στην ιατρική, κάποια έχουν άλλες δράσεις. Επομένως, θα αφήσω αυτά τα αναφερόμενα στα στοιχεία, όπως και διάφορα άλλα που έχω για τα φάρμακα, για να έτσι να καλύψουμε κάποια σε εκφάνσεις που ήδη έχουν υποθεί. Έχει πει και η κυρία Δάλα για το φάρμακο ότι παίρνει πολλά χρόνια κλπ. Και θα ήθελα να διατρύψω λίγο σε αυτό. Σήμερα και όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες λέμε ορθολογικά σχεδιάζουν φάρμακα. Και τι σημαίνει ορθολογικό σχεδιασμό? Σημαίνει ότι μπαίνει η λογική πριν να αρχίσει να συζητιέται η παραγωγή ενός φαρμάκου. Και όταν λέμε η λογική, τι σημαίνει? Ότι παίρνω όλα τα επιστημονικά δεδομένα που έχω για μια ασθένεια, που δρά, ποιο είναι το κέντρο δράσης, για παράδειγμα, τη μορίων αυτών που μελετώ, πώς μπορώ να τα μελετήσω και πρώτα αρχίζω με τους υπολογιστές και μετά αρχίζω να συνθέτω και να προχωρώ και θα δούμε όλα τα στάδια. Αυτός είναι ορθολογικός σχεδιασμός. Είναι αυτό που έλεγε και ο Αριστοτέλης, ότι
ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα ζώα διότι έχει τον λόγο. Που ο λόγος έχει δύο έννοιες, είναι η λαλιά και είναι και η λογική. Λέμε στο κατά Ιωάννη με Ευαγγέλιον ότι εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην αρχή ήταν ο λόγος, δηλαδή ο Χριστός, και ότι ο Χριστός ήταν Θεός. Και ακριβώς ο λόγος ήταν η λαλιά του Θεού. Σας αναφέρω το σχέδιο Μανχάτα, όπου ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ μαζί με τον Άινστάιν, τους βλέπετε εδώ, σχεδιάζουν και προκαλούν αυτήν την τεράστια καταστροφή. Αυτό είναι ένας ορθολογικός σχεδιασμός. Τα αεροπλάνα με το αδερφούς Ράιτ, και τώρα φτάσαμε στα πάρα πολύ σύγχρονα, με ορθολογικό σχεδιασμό προχωρήσαμε και κατασκευάσαμε αεροπλάνα τα οποία μας παίρνουν συντομότερα στο προορισμό μας και έχουμε καλύτερα ταξίδια. Συμβαίνουν και τα ατυχήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πιο ασφαλή από τα προγενέστερα χρόνια. Το ερώτημα μας και που μας ενδιαφέρει εδώ είναι, μπορούμε να κατασκευάσουμε φάρμακο με καθορισμένες προδιαγραφές, όπως κάνουμε με τα αεροπλάνα για παράδειγμα? Και σίγουρα το φάρμακο είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα βιοχημικό. Και οι διάφοροι βιοχημικοί οδοί επεμβαίνουν η μια στην άλλη και επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω κάτι επιλεκτικό το οποίο να επιδρά μόνο στη μια βιοχημική οδό που υπάρχει πλάτη. Επίσης το φάρμακο, το άλλο μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι δεν μένει ως χημική ουσία αλόβητη. Μένει μέσα στον οργανισμό, μεταβολίζεται, μέσα στο σηκώτη για παράδειγμα, και πολλές φορές μεταβολίζεται και γίνεται τοξικό. Άρα έχουμε όλες αυτές τις παρενέργειες. Άρα, επειδή το φάρμακο διανύει ένα δρόμο, μια ιθάκη μέχρι να φτάσει στο στόχο, και σε αυτή την ιθάκη υπάρχουν πάρα πολλοί εχθροί, τους γράφω εδώ ποιητικά τους εχθρούς, στριγόνες, κύρκοι, κύκλοπες, όσον αφορά χημικά, σημαίνει ότι στο δρόμο του ένα φάρμακο μπορεί να βρει τις πρωτεΐνες, τη χοληστερόλη, το λιπόφυλλο, αν είναι υδρόφυλλο το φάρμακο, το υδρόφυλλο περιβάλλον, αν είναι λιπόφυλλο κλπ. Όλα αυτά είναι εχθροί και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο το φάρμακο να δράσει. Και να πούμε ότι γενικά τα φάρμακα, υπάρχουν δύο τρόποι που έτσι προσεγγίζουμε ώστε να δημιουργήσουμε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα. Υπάρχει η λέξη καινοτόμος και νέος. Καινοτόμος σημαίνει ότι είναι φάρμακα τα οποία έχουν μια καινούργια δομή. Δηλαδή μπορεί να ενώσω κάμποσα δομικά στοιχεία ενός διαφόρων τάξεων φαρμακευτικών μορίων για να δημιουργήσω κάτι το καινοτόμο. Νέο σημαίνει ότι υπάρχουν δομικά στοιχεία και απλώς προσθέτω ή αφαιρώ κάποια άλλα και πάλι δημιουργώ κάποια νέα ένωση. Και οι δύο τρόποι που προσεγγίζουμε, και είπα ότι ο ορθολογικός σχεδιασμός είναι ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή, είναι η εμπειρική συστηματική προσέγγιση, η κλασική προσέγγιση και ο ορθολογικός σχεδιασμός. Τι σημαίνει κλασική προσέγγιση? Σημαίνει ότι ο χημικός, γιατί από αυτό αρχίζει η όλη η ιστορία, σύνθεση της οργανικής ένωσης για παράδειγμα, χρησιμοποιεί την διαίσθηση, είναι εμπειρική δηλαδή. Και αυτός ο τρόπος απαιτεί πάρα πολύ εργαστηριακή άσκηση. Ο άλλος τρόπος είναι η ορθολογική, η έλογη προσέγγιση, όπου αρχίζουμε με τους υπολογιστές. Και έχουμε ένα παράδειγμα
για την ασπιρίνη, το ακετήλο σαλικυλικών οξύ, δεν χρειάζεται να ξέρετε τον τύπο, αλλά αυτή η ιστορία άρχισε ότι καταλάβαν ότι υπάρχει, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το σαλικυλικό οξύ και ότι μπορούμε να το πάρουμε από έχημα της ιτιάς και το οποίο συνιστούσε ο Ιπποκράτης για τους πόνους της γέννας. Αυτό όμως το μόριο, για να την συντομεύσω, την ιστορία, το συστατικό δηλαδή του εχειλίσματος από την ιτιά, το οποίο συνιστούσε ο Ιπποκράτης, είναι ερεθιστικό στο στομάχι. Λέμε ότι στο μόριο αυτών υπάρχουν όξινες ομάδες, οι οποίες προκαλούν αυτόν τον ερεθισμό στο στομάχι. Επομένως, τι κάνανε οι χημικοί? Τροποποιήσανε λίγο το σαλικυλικό οξύ και δημιουργήσανε το άκετηλο σαλικυλικό οξύ. Αλλά μια ομάδα η όξινη έχασε την οξύτητά της. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η μια ομάδα η όξινη. Πώς αποφύγανε και αυτήν την άλλη ομάδα, οι νέες γενιές ασπιρίνες, η καρβοξύλο ομάδα, αυτή η όξινη ομάδα, η άλλη φαινολική ομάδα ακετηλιώθηκε και μάλιστα ονομάζεται ασπιρίνη που σημαίνει άκετο, το άρφα σημαίνει ακέτηλο, γιατί υπάρχει αυτή η ακέτηλη ομάδα και το σπιρίνη είναι επειδή υπάρχει αυτό το μόριο του σαλικυλικού οξέως μέσα κάποια λουλούδια της τάξης του Σπυράε. Και βλέπετε ότι μέσα στο φάρμακο, το οποίο φάρμακο δεν είναι μόνο η βιοδραστική ουσία, είναι και το έκδοχο, μέσα στο έκδοχο βάλανε όξινο αθρακικό, νάτριο σόδα δηλαδή με λίγα λόγια, αυτό αντιδρά μέσα στο σκεύασμα και μας δημιουργεί αλάτι και η νέα γενιά ασπιρίνη είναι σε αλατώδη μορφή και δεν φέρει τα προβλήματα που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Α, θα το σταματήσουμε εδώ τότε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ό,τι θέλετε. Ναι, εγώ μπορώ να πω για αρκετό ειδικό. Δεν σας εκούρασα. Λοιπόν, να φέρω δύο έτσι λίγα για την ορθολογική προσέγγιση. Πώς αρχίζει αυτή η ορθολογική προσέγγιση? Αρχίζουμε με αυτό που λέμε in silico μελέτες, δηλαδή στον υπολογιστή. Δηλαδή πρώτα όλες οι μελέτες γίνονται στον υπολογιστή και αφού από τον υπολογιστή εξάγουμε τα μόρια τα οποία θα συνθέσουμε, δηλαδή τη σκητάλη μετά τον υπολογιστή την παίρνει ο συνθετικός φαρμακοχημικός που θα συνθέσει το μόριο. Γίνεται συζήτηση και μεταξύ αυτών που δημιουργούν τις σιλικό μελέτες, τι κάνει και εγώ η ερευνητική μου ομάδα να εμπλέκεται σε αυτά, αυτό κάνουμε και συμφωνούμε με τους συνθετικούς, πάνε, τα συνθέτουν, μετά πάλι η ομάδα μου τα χαρακτηρίζει, γιατί πολλές φορές είναι πολύπλοκα μόρια και υπάρχουν πολλές αναλυτικές μέθοδοι όπου τα χαρακτηρίζουμε αυτά τα αμόρια. Αφού χαρακτηριστούν και είναι καθαρότατες οι ουσίες, τότε αρχίζουν οι αξιολογήσεις που έχετε ακούσει. Σε κύτταρα, προκλινικές, κλινικές μελέτες. Ο χημικός δεν τελειώνει το έργο του εδώ. Δηλαδή μετά που το φάρμακο έχει περάσει όλους τις δυσκολίες, τους δεστριγόνες, έφτασε στην ιθάκη του, νίκησε όλους τους εχθρούς με λίγα λόγια, τότε αρχίζει η λεγόμενη φαρμακοεπαγρύπνευση. Δηλαδή, κοιτάζουμε την ασφάλεια του φαρμάκου. Και ένα παράδειγμα, έχω εδώ τη θαλιδομίδη, που είναι ένα μόριο το οποίο σοκάρισε σε 5 με 10.000 γυναίκες αυτό το οποίο ονομάζουμε φοκομύελος. Δηλαδή τα άκρα, όπως βλέπετε, μοιάζουν με τις φώκες. Έχουν ακροτηριαστεί. Και μάλιστα αυτό είναι ένα ανάγαλμα το οποίο έχω φωτογραφίσει στο
στην πλατεία Τραφάρκα του Λονδίνου, αυτή η Λάπερ, η Άλισο, είχε κάνει τεράστιο αγώνα για να έχει τις ίδιες νομικές, αν θέλετε, κατοχυρώσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και βλέπετε ότι παίρνουν πάρα πολλά χρόνια και πολλές φάσεις. Εδώ αρχίζω να σας αναφέρω παραδείγματα ορθολογικού σχεδιασμού. Αυτή ήταν μια εργασία που πήραμε επιδοτήσεις από την Κυπριακή κυβέρνηση, όπου μελετούσαμε στη Ρητίνη, παίρναμε από τις Σικομουριές. Βλέπετε το πόδι μου με τις ψιλοριατικές πλάγες που είναι κοκκινισμένο, και μετά με απάλυψη της Ρητίνης με αυτές τις φαρμακοτεχνικές μορφές που είχαμε με ένα εργαστήριο στο Βουκουρέστι. Ξέρουμε ότι αυτή η Ρητίνη έχει τα ψωραλένια, τα οποία ακριβώς επενεργούν θετικά. Είχαμε και ασθενείς, πήγαινε πάρα πολύ καλά αυτή η ερευνητική δραστηριότητα. Είχαμε αρκετές σικομοριές στη Λεμεσόν, το οποίο παίρναμε αυτή τη Ρητίνη και το δίναμε στους ασθενείς. Απλώς ο Δήμαρχος μια μέρα τις έκοψε όλες και μείναμε. Έμεινε αυτή η δραστηριότητα. Το κύριο ερευνητικό μας έργο είναι πάνω στα αντιπερτασικά που δρούν. Θα περάσω ως πέπτιδο μιμητικά. Είναι οργανικά μόρια που μιμούνται μεγαλύτερα βιομόρια και τα οποία παρεμποδίζουν μια πέπτιδο ορμόνη που ονομάζεται αγκιοτασίνη, προκαλεί δηλαδή τάση στα αγκία, και ακριβώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τον μηχανισμό, για να σας πω και λίγο γιατί ερευνητική δραστηριότητα, τον μηχανισμό και πώς μπορούμε να δράσουμε σε αυτά τα μόρια, τα υπάρχοντα, και να δημιουργηθούν, να συνδεθούν καινούρια με ισχυρότερη δράση. Όλα αυτά έχουν τα αντιπερτασικά κάποιες δομικές ομοιότητες. Το πρώτο μας, για παράδειγμα, είναι ερευνητική δραστηριότητα, ήταν να συνδεθούν μόρια απλούστερα, γιατί αυτά που υπάρχουν στην αγορά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα. Άλλος τρόπος είναι να κοιτάξεις τις χημικές βάσεις και να προσπαθήσεις να βρεις εσύ καινούργια μόρια. Άλλος τρόπος είναι να ντύσεις τα οργανικά μόρια με μεταφορείς, όπως είναι αυτές οι κυκλοδεξτρίνες, μόρια που εγκλωβίζουν δηλαδή τα οργανικά μόρια και τα μεταφέρουν στο όργανο ως στόχο, και μάλιστα έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ή να τα βάλεις σε πολυμερή και πάλι να έχουν ιδιότητες. Προσπαθήσω να το κλείσω, ή το άλλο που κάνουμε είναι να τα βάλουμε σε λιποσώματα, σε λίπη, ή δικές λιπροστιβάδες, και πάλι να έχουν μια αποδέσμευση ελεγχόμενη. Μιλώ μια άλλη για το γενώσιμο, θα τα αφήσω. Θα ξέρετε ότι τα φάρμακα μπορεί να έχουν διτό χαρακτήρα, δηλαδή και ευεργετικό, όπως είπαμε, και επανενέργειες. Αναφέρω το Viagra, αναφέρω την τετρακυκλίνη, η οποία μπορεί να δεσμεύσει το ασβέστιο και να προκαλέσει μαύρισμα στα δόντια. Αναφέρω την περίπτωση της νητρογλυκερίνης, η οποία χρησιμοποιείται για τη στιθάκη. Μάλιστα, ο Νόμπελ πέθανε επειδή δεν την είχε πάρει όταν είχε αρρωστήσει. Η ασφάλεια των φαρμάκων, και νομίζω ότι μπορώ να το σταματήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρομούστακη, για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία. Έχουμε ερωτήσεις από το κοινό. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις, ίσως είναι περασμένη.
Λοιπόν, η απορία μου ήταν πόσο πιστεύετε στην αρχή κυρίως που το σχολιάσατε ότι έχει σημασία αναφέρεται την ψυχή, ναι. Ότι είναι κάτι άλλο. Έτσι όπως, όπως ναι, εσείς πώς το θεωρείτε, πώς το βλέπετε όντως. Αυτό το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάτι άλλο δεν θεραπεύεται θεωρητικά με κάτι υλικό. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι ληστές, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ψυχή με την έννοια ότι είναι άλλη. Υπάρχουν οι πιστοί άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν ότι ακριβώς είναι άλλη. Και όχι μόνο είναι άλλη, είναι και το κύριο και το οποίο δίνει περισσότερο σημασία ο άνθρωπος παρά το σώμα. Λέει και στους ψαλμούς, «Χτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου». Δηλαδή, πρώτιστη και πρωταρχική σημασία και για τον Πλάτωνα, ο οποίος Πλάτωνας επίστευε ότι η ψυχή προϋπήρχε του σώματος, κάτι το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας δεν το πιστεύουν. Πιστεύουν ότι η ψυχή εφυτεύεται άμα τη συνουσία. Δηλαδή όταν έρχεται σε επαφή το σπέρμα με το ωράριο, τότε είναι που εισέρχεται και η ψυχή και δημιουργείται αυτό το ψυχοσωματικό. Επομένως, φιλόσοφοι και πιστοί άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχει αυτή η ψυχή, η οποία είναι μέσα στο σώμα και δημιουργεί ακριβώς αυτό το ψυχοσωματικό, είναι άειλο με ιδιότητες πολύ σημαντικές, η ψυχή κατά την Ορθοδοξία, είναι αυτή η οποία είναι μίμηση Θεού. Και όταν λέμε θέωση στην Ορθόδοξη πίστη μας, σημαίνει ακριβώς ότι επειδή έχει αυτή την εικόνα του Θεού, αντανακλάδει δηλαδή στην εικόνα του Θεού, μπορεί και ο άνθρωπος ουσιαστικά να θεώνεται. Να έρχεται σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό και να αποκτά τις ιδιότητες του. Θεία χάρητη δηλαδή, με τη βοήθεια του Θεού. Άρα εδώ έχουμε μια εικόνα η οποία δεν έχει σχέση με την επιστήμη. Η επιστήμη μελετά μόνο το σωματικό. Και ήθελα να κατανοηθεί αυτή η διάφορα. Όταν χρησιμοποιούμε την έννοια ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική κλπ. Εντάξει, ο ψυχολόγος είναι κάτι διαφορετικό από τον ψυχιατρό, αλλά ο ψυχίατρος ασχολείται με ενώσεις, κυρίως οργανικές, οι οποίες θεραπεύουν το οργανικό τμήμα. Αυτή η ψυχή δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει έναν οργανικό, όπως σας είπε, στις συνάψεις, κυρία Δάλα, και όλα αυτά, να διαταράξει, αλλά αυτό το ψυχή δεν μπορείς να το θεωρήσεις την επιστήμη ότι είναι κάτι άλλο. Επομένως, τι είναι όμως, δεν είναι και εύκολο να προσδιοριστεί. Θεωρείτε και αυτό είναι ένα μεγάλο ένιγμα, αν πραγματικά έπρεπε η επιστήμη να τον εισαγάγει. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν θεωρείτε ορθό που υπάρχει μέσα. Εγώ δεν θα το. Δεν θα εισήγαγα καθόλου τον όρο ψυχή. Να σας πω την αλήθεια. Προσωπική μου άποψη. Αν με ρωτάς αυτό, θα το απέφευγα. Διότι όταν προσφέρει σε έναν όρο το οποίο δεν κατανοείς τι είναι η ψυχή. Δηλαδή ένας γιατρός δεν είναι υπόχρεος να είναι και φιλόσοφος και υπιστός. Αυτές είναι προσωπικές. Απλούστατα η φιλοσοφία, δηλαδή από την έρευνα που έχω κάνει, η φιλοσοφία και η θρησκεία επηρέασε, πιστεύω, τους επιστήμονες και εισήγαγαν αυτόν τον όρο.
Αλλά αν θα έπρεπε να τον εισαγάγουν, κατά τη γνώμη μου όχι. Εφόσον εσύ δίνεις ένα φάρμακο, το οποίο φάρμακο στοχεύει στο υλικό μέρος του εγκεφάλου, στη συνάψιση της ουσίας που σας έχει αναφέρει πάλι η κυρία Δάλα, σερωτονίνη και όλα αυτά, ντοπαμίνη. Όπως έχει αποτέλεσμα στα συναισθήματα. Ναι, έχει αποτέλεσμα στα συναισθήματα αυτό. Εάν γι' αυτό το έχω διαχωρίσει ότι το συναίσθημα μπορεί και κάποιοι ας πούμε το θεωρούν ψυχικό και υπάρχει το συναίσθημα που είναι ψυχικό, το οποίο μπορεί να είναι σωματικό και υπάρχει και η έννοια του πνεύματος. Το πνεύμα όμως όλοι οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι θεωρούν ότι δεν έχει καθόλου σχέση με το σώμα. Δηλαδή πνευματικός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αγαπά, δεν έχει καμιά υποχρέωση να αγαπήσει ή κάνει μια καλή πράξη, είναι στην ελευθερία του δηλαδή να την κάνει. Αυτό μπαίνει σε ένα πνευματικό επίπεδο. Το διακρίνουν δηλαδή οι φιλόσοφοι και οι πνευματικοί άνθρωποι. Το συναίσθημα ναι, μπορεί να είναι ψυχικό. Αλλά αυτή είναι η δυσκολία όμως, ότι αυτή τη στιγμή καθιερώθηκε η λέξη ψυχή και στη φιλοσοφία και στην θεολογία να έχει σχέση με το άειλο. Αν ήταν καθαρά διακριτό, εδώ ούτε στους πατέρες είναι διακριτό. Δηλαδή κάποιοι διαβάζεις τη λέξη ψυχή και βλέπεις ότι είναι κάτι σωματικό, αλλά σε άλλους είναι καθαρά άειλο. Και κυρίως τα 95% να πούμε είναι το θεωρούν άειλο. Και αυτό λέμε ψυχοσωματικός. Δύσκολα ακούτε τη λέξη ψυχοσωματοπνευματικός. Δηλαδή να έχει τριτή διάσταση ο άνθρωπος. Συνήθως το θεωρούμε διπλή διάσταση. Απλώς αυτά τα δύο είναι σε αρμονία μέσα στο. Είναι... Έτσι το πολύ. Ναι, γι' αυτό το βρήκα ενδιαφέρον. Είναι σίγουρα μια καλή ερώτηση.